διότι αναμνήσκεται στους αγώνας αυτού υπέρ της αληθείας της πίστεως. Αν αυτόν ο οποίον ακόμα και το μαρτύριό του αίματος δεν δύναται να σώσει τον άνθρωπο. Εν τη Εκκλησία η αλήθεια είναι εν υπόστατος. Είναι αυτός ούτως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Διό και πάσα αλλήλους αληθείας ή του δόγματος αποτελεί πλασφημία κατά του θεατρικού προσώπου του Κυρίου και στέρηση της ζωής και της σωτηρίας. Οι δογματικές αποφάσεις δεν συνιστούν κανονιστικά στα τσάρς ή φιλοσοφικά διατυπώσεις περί θεωρητικών θεμάτων. Αλλά οριοθετήσεις της αληθείας έναντι του ψεύδους ή κάλλιον υπήν της ζωής έναντι του θανάτου. Τα Άγια της Εκκλησίας δόγματα δεν αποτελούν τη θεωρητική και φιλολογική τρόπον τιμά, προσπάθεια των πατέρων και των συνόδων να λεκτολογήσουν περί του Θεού. Αλλά η αναγόνιον μέρημα της Εκκλησίας να περιφρουρήσει τους όρους της πίστεως, κοινές αποτελούν προϋποθέσεις σωτηρίας και ουχή ιδεολογικά στα πράσινα. Ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκ των μεγίστων πατέρων της Εκκλησίας και ο πλέον σημαντικός θεολόγος, κατά την εποχή του θεολογή περί των θείων ενεργειών της Παρουσίου Τριάδος, ουχή εις μία προοπτική διαφορετική θεολογική κατανοήσεως, ενός δευτερεύοντος θέματος ή στο όνομα ενός θεολογικού πλουραλισμού, υπό το φως μιας εταίρας θεολογικής παραδόσεως. Αλλά, κυριολεκτικώς, τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Εις το υπερδυναμιστής των ενεργειών δασκαλία του Ιερού Πατρός, συμποσούνται η πίστη της Εκκλησίας για τη δυνατότητα κοινωνίας μετά του Θεού. Εάν αυτή η ενέργεια είναι απλώς πιστέ, τότε ο Θεός καθίσταται αυτομάτως ακοινώνητος. Και η δυνατότητα της οντολογικής μετοχής του ανθρώπου στη θεία ζωή ουδόλως υπίσταται. Το πρόσωπο και η δασκαλία σήμερα ορτοσμένου Μεγάλου Πατρός και η δασκάλου οριοθετούν την ύπαρξη των δύο κόσμων, ήδη να συμπορεύτησαν και χωρισμένους από αιώνα. Δεν επρόκειτο παραλαμβάνω περί θεωρητικής διαμάχης που ενός θεωρούμενου, αλλά τη διαδότητα ή όχι τη σωτηρίας. Ο Ιταγής Πατήρων Γρηγός ο Παλαμάς ίστατε διαχρονικό φρόντιμο ασκητού, μοναχού, ποιμένους, φιλοσόφου, διδασκάλου και πρωτίστως επισκόπου θεολόγου, σπανίας θεολογικής εμπειρίας και καταρτήσεως, όσοι σε πείμανε Θεοφυλός και ο Σύρος για να τάχει επαρχία του κοινωνικού θρόνου εις μια εποχή διαταραγμένη και πολυκύματη. Και είναι δια την Αποστολική Εκκλησία Θεσσαλονίκης με ίστη και τα ψηλεστά ευλογία ότι επιμάθη υπό το Αγίου Αυτού Πατρός, αλλά και σειράς ολοκλήρου σπουδαίων επισκόπων ενής Άγιης Εκκλησίας οι Ρωμάρτυρες μετέπειτα Οικουμενικοί Πατριάρχοι, περίπου θεολόγοι και δάσκαλοι. Αυτή η χρυσή άλυσος των επισκόπων της Μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης συνεχίζει μέχρι και του σημερινού πολιού και ευθερνουστάτου του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου της Θεσσαλονίκης κυρίου Αθήνου. Το Αλεξανδροπόλεως, όπως περιπροσμή και να βρει τον θρόνο της Ιεράς Τάπης εκπρογράφητος σχεδόν επί 20 ετία πόλεμη. Ήρθε ούτε η συμπεριόνιμη Θεσσαλονίκη ο Απαλεξανδροπόλεως άνθρωπος, ουχή άγνωστος και άσχημος, ουχή άπειρος και νιώκοντος, αλλά ήδη σεβάσμιος και το δοκιμασμένο με το στίβο τη επισκοπική διακονία ένα από του Αλεξανδροπόλεως. Καθένα από τα λίγα τάφτα, άθη του λόγου, άθεσμα και αντελή, ουχή προ ανθρωπόρε παρέσκεια και πλαγία αναζητώξαν του Αγίου Θεού και τη Εκκλησία του και τη προσευχή χωρί να τέμει γέροντα
διότι καλώ γνωρίζω πω δεν επιθυμείτε τον έμπαινο των ανθρώπων. Έτσι πολλά Παναγιώτατα, δέσποτα, ευλογημένα, θεοφρούρητα και ανέφερα. Γεγονότα και περιπέτειες και χαρές και θλίψεις και λειτουργία δεν είναι δυνατόν. Εγώ είπε σε μια στιγμή εντύπωση αγάπη του Αθέτη, ω ένα ζωμιότατο γιατί δεν τον έπαιξα την οδυνά μου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το τεπάντο τη προσπαθία μου να υπηρετήσω την Εκκλησία και την πατρίδα μου και τον τόπο μα. Από τα άκρα επάνω στην Ιταλία και μετά από τη Θεσσαλονίκη και μετά έφτασα εδώ και σήμερα εδώ. Είναι αυτό μια πολιτική ευλογία του Αγίου του Θεού, είναι η προσευχή του Χριστιανού ευγνωρίζονται. Είχα και ενώ ποτέ δεν συγκινούμε, δεν μπορώ να σας πω αυτά που με έχουν εξήξει. Ας πάτω να ειστούμε τον δεσπότη των ακουσίων που μας έκανε την γεννηθοποιία και την τον Εσπερινό. Τους ιερείς, τους ιεροψάρχες, τώρα όσο είστε τώρα και εκείνον που πέρασα από εδώ. Ένα μέσα στην Εκκλησία σήμερα, αυτές τις ημέρες στους καιρούς να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε την Άγιο Θεό για τον Βασιλιό και τον Αγίου, μεγάλο Αγίου τον οποίο θυμάμαι απόψε, να κρατήσουμε σαν θεαρή την πατρίδα μας, την όλο ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα, για να δικαιώσουμε τις ελπίδες εκείνων που την έφτασε, εκείνων που είναι στο ουρανό και που είναι στα πάντα του φωτός. Σας αγαπώ όλους. Ιδιαίτερα τον συνεργαζόμενο απόψε για την μαγεία του Σιέλης, διαφόρους, σιέλους άνθρωπους, στα στελέχη της συνεργασίας με την οποία συνδέομαι αυτά τα περίοδο πρώτα. Εγώ εξελέγη ο Μητροπολίτης και ήμουν στο τελευταίο τα τελευταία όλια σας την ώρα που είχαμε πάρει ο Θεός στον ουρανό.
ανθρώπους μας, τον κόσμο μας, την αγάπη μας και την ελπίδα της ενθρώπου Χριστό Ιησούς Χριστό, σωτηρία για την νέα νεότητα. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι σαν αφιερωμένος στην λατρεία προς τα λατρεία ελληνικών θεών για να ξεπεράσουμε τους πειραμούς και να παραμείνουμε